Χαίρετε, ένα οδηγητικό vlog το οποίο έχει θέμα πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το φόβο της δέσμευσης μετά από μια μεγάλη ερωτική απογοήτευση. Μου το έχετε ρωτήσει διάφορες φορές αυτό το θέμα, είτε μετά από ένα διαζύγιο, είτε μετά από μια τραυματική εμπειρία σε μια σχέση όπως την απιστία, σε μια σχέση που τελειώνει. Αρκετοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους να μην μπορούν να σκεφτούν καν να μπουν σε μια καινούρια σχέση λόγω του ότι φοβούνται ότι μπορεί να πάθουν ξανά τα ίδια και χειρότερα και λόγω του ότι ίσως δεν έχουν και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για την κατάλληλη επιλογή συντρόφου. Και με έχετε ρωτήσει πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φόβο του να προχωρήσουμε τη ζωή μας μετά από μια μεγάλη ερωτική αποτυχία, ερωτική απογοήτευση. Καταρχάς, θέλω να πω ότι είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, οι σύγχρονοι άνθρωποι, γιατί πάρα πολύ συχνά λέμε ότι στη σημερινή εποχή οι σχέσεις είναι επιφανειακές, οι σχέσεις είναι επιπόλαιες, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να συνδεθούν ουσιαστικά, πολλοί άνθρωποι θέλουν απλώς να καλοπεράσουν, θέλουν απλώς να έχουν μια επιφανειακή σεξουαλική σχέση και καθόλου περισσότερη σύνδεση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι εθισμένοι στις σχέσεις, εθισμένοι στο σεξ και μπορεί εύκολα να πατήσουν τον σύντροφό τους ή να εναλλάσσουν συντρόφους κλπ. Μέσα στην ατυχία μας λοιπόν, του να ζούμε σε μια εποχή μεγάλης σεξουαλικής ελευθερίας και ίσως και ελευθεριότητας, γιατί εξαρτάται από την πνευματική υποδομή του κάθε ανθρώπου αν την ελευθερία που του δίνει η εποχή θα τη χρησιμοποιήσει με σύνεση ή θα την καταχραστεί και να την καταστήσει ελευθεριότητα. Μέσα στην ατυχία μας λοιπόν είμαστε τυχεροί, γιατί η σημερινή εποχή μας δίνει ευκαιρίες να προσπαθήσουμε ξανά για να βιώσουμε την ερωτική αγάπη και ολοκλήρωση. Ενώ σε παλιότερες εποχές, τότε που οι άνθρωποι κοιμόντουσαν με τα σπίτια τους ξεκλείδωτα, που τα σκυλιά δεν έτρωγαν τα λουκάνικα, δεν ξέρω ακριβώς, γράψτε μου στα σχόλια πώς λέγεται αυτή η έκφραση, μου διαφεύγει τώρα. Ενώ σε παλιότερες εποχές δεν σου έδινε η κοινωνία δεύτερες ευκαιρίες. Σου λέγε παντρεύτηκες μια φορά, πέθανε ο άντρας σου, πέθανε η γυναίκα σου, κάτσε εκεί τώρα να κάνεις την καλή χείρα τον καλό χείρο. Ή παντρεύτηκες μια φορά, δεν πέτυχε ο γάμος σου, έφυγε ο άντρας σου, έφυγε η γυναίκα σου, κάτσε εκεί πέρα να είσαι ο καλός ζοντοχύρος ή καλή ζοντοχύρα. Η σημερινή εποχή μας δίνει ευκαιρίες, επιτρέπει δηλαδή η κοινωνία. Η κοινωνία έπαψε να είναι απαγορευτική στους ανθρώπους για καινούριες δοκιμές, καινούριους γάμους, καινούριες σχέσεις. Άρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αγαθό που έχουμε, δηλαδή την ευκαιρία που μας δίδεται να προσπαθήσουμε ξανά, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν είμαστε πολύ τραυματισμένοι από την αρχική εμπειρία και βλέπουμε τον εαυτό μας, πιάνουμε τον εαυτό μας να είμαστε τρομαγμένοι και να πάμε αντίθετα με αυτό που μπορεί η λογική μας να λέει. Δηλαδή μπορεί το στόμα μας να λέει θέλω να ερωτευτώ ξανά, θέλω να αγαπηθώ ξανά, θέλω να κάνω μια καινούρια σχέση, θέλω να αφήσω πίσω μου το παρελθόν, θέλω να σταματήσω να πενθώ για την ερωτική απογοήτευση τη σφοδρή που έχω βιώσει, θέλω να σταματήσω να κλαίγω και να κλαίγομαι για τη χυλόπιτα που έχω φάει, τις χυλόπιτες που έχω φάει, και παρόλα αυτά βλέπω τον εαυτό μου ότι αυτοσαμποτάρει οποιαδήποτε προσπάθεια να προχωρήσω στην ερωτική μου ζωή. Πώς το επιτυχάνουμε αυτό? Καταρχάς, οποιαδήποτε ερωτική απογοήτευση πρέπει να τη χάνει θεραπείες. Ψυχοθεραπείας, σοβαρά. Μπορεί να ακούγεται παράλογο αυτό που λέω, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό. Μπορεί να μην τι λες τώρα, ας πούμε, φτιάξαμε μια σχέση και πήγε 2-3 μήνες και τελείωσε απογοητευτικά και πρέπει τώρα εγώ να τρέχω στον ψυχολόγο να μπορέσω να ξεπεράσω εκείνο το πράγμα, χαρά στο πράγμα. Όμως αυτό που έχω δει στην πράξη, στην κλινική πράξη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είναι ανθρώπους οι οποίοι από μια σχέση που έχει τελειώσει άδοξα, από μια ερωτική απογοήτευση, να παραμένουν καθυλωμένοι σε μια κατάσταση αδυναμίας δημιουργίας ερωτικής σύνδεσης και σχέσης για χρόνια πολλά. Και άνδρες και γυναίκες. δεν πρέπει να υποτιμούμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει πάνω μας μια ερωτική απογοήτευση. Όσο νεότεροι είμαστε, όσο πιο άπειροι είμαστε ή όσο περισσότερα χρόνια έχει διαρκέσει αυτή η σχέση με τον άνθρωπο που μας έχει απογοητεύσει ερωτικά, τόσο πιο πολύ μπορεί να επηρεαστούμε αρνητικά, δηλαδή να βιώσουμε τραυματικά το τέλος εκείνης της σχέσης και την ερωτική απογοήτευση που έχει επιφέρει το τέλος εκείνης της σχέσης. Ας μην υποτιμούμε τα ψυχικά τραύματα. Τα ψυχικά τραύματα είναι εκεί, παραμένουν εκεί, έστω και αν τα βάζουμε κάτω από το χαλί, έστω και αν λέμε χαρά στο πράγμα και δεν με νοιάζει τίποτα και θα το ξεπεράσω και χαρά στο δεν είναι τίποτα και θα προχωρήσω και θα κάνω. Εάν είμαστε άπειροι ερωτικά, εάν δεν είμαστε ιδιαίτερα δουλεμένοι ψυχοθεραπευτικά, εάν είμαστε για πολλά χρόνια μέσα σε εκείνη τη συνθήκη που έχει τελειώσει και έχουμε αφομοιωθεί από μια τοξική πιθανόν σχέση, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε το τραύμα, το ψυχικό τραύμα της ερωτικής απογοήτευσης. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να ψυχοψαχτούμε. Και όσοι ακούτε αυτό το βίντεο και έχετε φάει χυλόπιτα, έχετε φάει τα μούτρα σας ερωτικά προπενταετίας, προδεκαετίας, προδεκαπενταετίας ίσως, και έκτοτε δεν έχετε κάνει άλλη σχέση και έκτοτε λέτε μα δεν μου βγαίνει, μα δεν έτυχε, μα δεν μπορώ, μα δεν γουστάρω, ψάξτε λίγο. Πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο και ψαχτείτε λίγο να δείτε μην τυχόν και αυτό το τραύμα χρονίζει εκεί πέρα και σας αποτρέπει από το να βιώσετε την ερωτική ολοκλήρωση. Γιατί η ερωτική ολοκλήρωση δεν σημαίνει κάνω σεξ. Η ερωτική ολοκλήρωση σημαίνει έχω την δυνατότητα και την ικανότητα να δημιουργήσω μια νέα ερωτική νοηματοδοτημένη σύνδεση, να συνδεθώ ουσιαστικά με έναν άνθρωπο και να βιώσω την ερωτική εμπειρία η οποία είναι και ευχάριστη αλλά και ωφέλιμη σε όλα τα επίπεδα και πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά και γνωστικά. Μία ερωτική εμπειρία μπορεί να είναι πάρα πολύ ωφέλιμη, μια ολοκληρωμένη ερωτική εμπειρία που δύο άνθρωποι συνδέονται σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η συνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτή που και αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό της ευτυχίας. Έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές τη μελέτη του Harvard. Γράψτε στο Google Search μελέτη Harvard ευτυχία και θα δείτε ότι σε εκείνη τη μακροχρόνια μελέτη έχει βρεθεί ως κύριο έβριμα ότι αυτό που καθορίζει την ευτυχία στους ανθρώπους δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι οι περιουσίες, δεν είναι η πολιτική εξουσία, αλλά η ποιότητα των στενών ανθρωπίνων συνδέσεων που έχουν στη ζωή τους. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ψυχοψαχτώ. Το τραύμα πρέπει να το βρούμε και πρέπει να το θεραπεύσουμε. Για τη θεραπεία αυτή συνήθως χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ειδικού, τη ψυχοθεραπεία. Κάποιοι επιλέγουν ψυχοθεραπεία οποιασδήποτε μορφής, κάποιοι άλλοι επιλέγουν ψυχανάλυση. Είναι στο καθενός το χέρι να επιλέξει με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί το τραύμα. Έχοντας κάνει τη ψυχοθεραπεία μας και έχοντας ξεπεράσει το τραυματικό γεγονός που μας έχει καθυλώσει, που μας έχει, χρησιμοποιώ ένα ψυχαναλυτικό ή ψυχαδυναμικό όρο τώρα, μας έχει καθυλώσει σε μια συνθήκη, τότε εγώ μένω εδώ και είμαι μια χαρά εδώ που μένω, γιατί από τη στιγμή που δεν βγαίνω ραντεβού, από τη στιγμή που βγαίνω ραντεβού και δεν έχω σκοπό να κάνω σχέση, από τη στιγμή που κάνω μόνο σεξ, δεν υπάρχει κίνδυνος να πληγωθώ. Άρα είμαι ασφαλής, μένω εδώ πέρα καθυλωμένο σε αυτή τη συνθήκη του δεν κάνω τίποτα ουσιαστικό, δεν συνδέομαι ουσιαστικά με τους άλλους. Και έτσι δεν κινδυνεύω και να πληγωθώ. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εκείνη τη συνθήκη και να πάμε σε μια καινούργια συνθήκη που να είμαστε διατεθειμένοι να ρισκάρουμε, να ζήσουμε. Και να το επιθυμούμε και να το θέλουμε και να είμαστε διατεθειμένοι και να μπορούμε να ρισκάρουμε να ζήσουμε. Γιατί για ρίσκο πρόκειται όταν ένας άνθρωπος ανοίξει τον εαυτό του στην πιθανότητα ερωτικής σύνδεσης. Καθαρό ρίσκο. Ρίσκο, κίνδυνος. Κινδυνεύεις να ερωτευτείς. Κινδυνεύεις να ερωτευτείς χωρίς ανταπόκριση. Κινδυνεύεις να ερωτευτείς με ανταπόκριση από έναν άνθρωπο που μπορεί πάλι να σε πληγώσει. Και για να μπορέσεις να αναλάβεις αυτό το ρίσκο, πρέπει να είσαι δυνατός ψυχικά, να είσαι καλά ψυχικά. Το είχα πει και σε κάποια άλλα vlogs ότι ένας πελάτης μου παλιά έλεγε κάτι πολύ σοφό, ότι το φλερτ είναι παιχνίδι για δυνατούς οργανισμούς, για δυνατούς χαρακτηριστές, για τον καθένα το φλερτ. Που το φλερτ είναι η διαδικασία γνωριμίας δύο ανθρώπων προκειμένου να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Και το φλερτ κανονικά γίνεται με σκοπό τη γνωριμία των ανθρώπων και εάν τυχόν υπάρξει συμβατότητα και αμοιβαία έλξη και συμφωνία να προχωρήσουν σε μια ερωτική σχέση. Αυτό σημαίνει κανονικά το φλερτ. Άσχετον πώς χρησιμοποιούμε το φλερτ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ή πώς το χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, στην Αγία Νάπα στην Κύπρο, που είναι μια περιοχή με ελληνικά καμάκια, ξέρω εγώ, σε κάποιες παραλίες στην Ελλάδα κλπ. Το φλερτ κανονικά δεν είναι η λέξη καμάκι. Το φλερτ σημαίνει είναι συναντιέμαι με έναν άνθρωπο, το προσπαθώ να το γνωρίσω προκειμένου να δημιουργήσω μια σχέση. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος ή παρόμοιο λάθος? Ότι δεν θα επιλέξω ξανά να είμαι σε μια σχέση που να έχει παρόμοια επικίνδυνα χαρακτηριστικά με τη σχέση την προηγούμενη αυτή που με έχει πληγώσει ή με τις σχέσεις τις προηγούμενες αυτές που μας έχουν πληγώσει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ακολουθούν τα λεγόμενα μοτίβα. Οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε τα μοτίβα, γιατί ο άνθρωπος είναι όν της συνήθειας. Δηλαδή, ξέρω, κάνουμε την πρώτη μας σχέση με έναν άνθρωπο που έχει 3 αρνητικά χαρακτηριστικά, κάνουμε και τη δεύτερη με έναν άνθρωπο που έχει επίσης τα ίδια 3 αρνητικά χαρακτηριστικά, κάνουμε και την τρίτη και μετά λέμε, τι, ποιο είναι το πρόβλημα, αφού αλλάζω άνθρωπο κάθε φορά, γιατί έχω τα ίδια θέματα? Μήπως επειδή διαλέγεις τον ίδιο τύπο? Και δεν μιλάω για τύπο εξωτερικής εμφάνισης, μιλάω για τύπο ψυχολογικό, για χαρακτήρα. Π.χ. μια κοπελιά μπορεί να επιλέγει συνειδητά, υποζυνείδητα, να τα φτιάχνει με άνδρες οι οποίοι είναι καζανόβες, είναι, ξέρω εγώ, πολύ κοινωνική και εξωστρεφής και φαίνεται ότι είναι πολυγαμική. Επέλεξες πολυγαμικό την πρώτη φορά, επέλεξες πολυγαμικό την δεύτερη φορά, επέλεξες πολυγαμικό την τρίτη. Πώς ήθελες να μην σου τα φορέσει? Λοιπόν, πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα κάνουμε ξανά τις ίδιες επιλογές και δεν θα επαναλάβουμε ένα μοτίβο που θα οδηγήσει σε αποτυχία ξανά? Καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το μοτίβο μας. Να αναλύσουμε με τον ψυχολόγο μας τι είδους επιλογές κάνω, τι τύπους ανθρώπων βρίσκω ελκυστικούς. Αυτοί οι τύποι ανθρώπων που βρίσκω ελκυστικούς, ποιους μου θυμίζουν? Συνήθως θα μας θυμίζουν τους γονείς μας και κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά που έχουν οι γονείς μας, τα οποία μας δυσκολεύουν, για τα οποία δεν καταφέραμε να τους βάλουμε στη θέση τους. Και υποσυνείδητα μπορεί να επιλέγουμε έναν άνδρα ή μια γυναίκα που να έχει παρόμοια αρνητικά χαρακτηριστικά με εκείνα που έχουν οι γονείς μας, προκειμένου αυτή τη φορά να κερδίσουμε το παιχνίδι και αυτόν τώρα, αυτήν τώρα θα τη βάλω στη θέση της. Δεν κατάφερα να βάλω τη μαμά στη θέση της, δεν κατάφερα να βάλω τον μπαμπά στη θέση του, θα βάλω τον κόμενο, την κόμενα, τον άνδρα, τη γυναίκα. Και αυτή πάλι είναι ψυχοδυναμική εξήγηση του γιατί επιλέγουμε υποσυνείδητα τύπους οι οποίοι προσομοιάζουν τα αρνητικά. Προσομοιάζουμε τους γονείς μας οι οποίοι μας έχουν δυσκολέψει. Π.χ. έχω μια μητέρα ψυχρή και απόμακρη, πάω και ερωτεύομαι έναν άνδρα ψυχρό και απόμακρο, βάζοντας στοίχημα με τον εαυτό μου ότι όπως δεν έχω καταφέρει τη μάνα μου που είναι ψυχρή και απόμακρη να την κάνω ζεστή, τρυφερή και αγαπητική, θα καταφέρω όμως με την αγάπη μου και τον έρωτά μου αυτό τον άνδρα που είναι ψυχρός και απόμακρος σαν τη μάνα μου, θα καταφέρω να τον κάνω να με αγαπήσει και θα κερδίσω το παιχνίδι το οποίο δεν κέρδισα με τη μάνα μου. Και το αντίστοιχο πρέπει να γίνει και με έναν άνδρα. Ένας άνδρας που έχει μια ψυχρή και απόμακρη μητέρα να ερωτευτεί μια επίσης ψυχρή και απόμακρη γυναίκα, προσπαθώντας να βάζοντας στοίχημα ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρω. Ή αν έχω έναν απορριπτικό γονιό, έναν απορριπτικό πατέρα, εξαιρετικά επικριτικό, ο οποίος δεν με χτιμάει, δεν με σέβεται, λέει τα χειρότερα για μένα, πάω και ερωτεύομαι μια γυναίκα η οποία επίσης έχει μια πολύ άσχημη γνώμη για μένα, λέει τα χειρότερα για μένα, μου λέει είσαι παλιάνθρωπος, είσαι γυναικάς, ξέρω εγώ, μπορεί να βγούμε για καφέ και να γυρίσω να κοιτάξω όπως θα κοίταζαν όλοι οι άνθρωποι, τον κόσμο περνάει, ενώ που ξενοκοιτάζεις, κάνεις μπανιστήρι, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Μια γυναίκα που να κατακρίνει τις προηγούμενες ερωτικές μου επιλογές, μια γυναίκα που να μου τη λέει πω και έχεις κάνει αυτό στα 25 σου και έχεις κάνει αυτό στα 20 σου και έχεις κάνει αυτό στα 30 σου και την παλιοπαιδοή, σε μια γυναίκα που να με κάνει να νιώθω άσχημα για μένα. Να επιλέγω αυτή τη γυναίκα γιατί αυτή η γυναίκα μου θυμίζει τον πατέρα μου ο οποίος έλεγε τόσα πολλά άσχημα για μένα και να βάζω ένα στίχημα με τον εαυτό μου ότι τώρα αυτή τη γυναίκα εγώ θα την πείσω ότι είμαι καλός. Έλα όμως που θα σε πείσει αυτή ότι είσαι μαλάκας, έλα όμως. Και που θα σε βοηθήσει στο να λειτουργήσει ως μαλάκας, έλα όμως. Όλα αυτά είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα και δεν φαίνονται με το πρώτο μάτι. Και επειδή τώρα αυτή την περίοδο γράφω το βιβλίο μου για τον έρωτα και στη διαδικασία συγγραφής του βιβλίου ξαναδιαβάζω και τα πρώτα 2 βιβλία που έχω γράψει, την Ανατομία μιας γυναίκας και το «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», τα οποία αυτά πρώτα 2 βιβλία στην πρωτότυπη μορφή που έχουν γραφτεί μπορεί να τα βρει κάποιος δωρεάν στην ιστοσελίδα μου, εκεί που λέει εκδόσεις, θα πάει στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, είναι και αυτά τα 2 τα βιβλία σε μορφή flipbook. Συνειδητοποιώ ότι και το πρώτο βιβλίο, η Ανατομία μιας γυναίκας, και το δεύτερο, «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», έχουν γραφτεί με αυτόν τον σκοπό, για να εξηγήσουν και σε μένα που τα έγραφα, γιατί γράφοντας μαθαίνεις, αλλά και σε αυτούς που τα διαβάζουν, ότι δεν είναι τυχαία τα πράγματα που συμβαίνουν στις ερωτικές μας σχέσεις και υπάρχουν υποσυνείδητες ψυχικές λειτουργίες, οι οποίες εξηγούν πάρα πολύ καλά γιατί, ρε παιδί μου, εγώ πάω και ερωτεύομαι έναν άνθρωπο που μοιάζει με τον γονιό μου, με τον οποίο δεν τα πάω καλά, και περιμένω μετά να ευτυχήσω όπως δεν έχω ευτυχήσει με τον γονιό που δεν τα πάω καλά. Π.χ. για παράδειγμα. Ή επιλέγω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φαίνεται ασφαλής επιλογή. Για παράδειγμα, μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος που έχει συγκεκριμένη προσωπικότητα, χαρακτήρα, ενδιαφέροντα κτλ. Συγκεκριμένο δίχτυ νοημοσύνης και πνευματικής λειτουργίας, ξέρω εγώ, σε κάποια επίπεδα, και να πηγαίνω επίτηδες να επιλέγω να κάνω σχέση με γυναίκες ή με άντρες, εξαρτήτως του φύλου και του, ανάλογα με το φύλο μου και το σεξουαλικό προσανατολισμό, με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, οι οποίοι δεν έχουν ούτε παρόμοιο δίχτυ νοημοσύνης, ούτε παρόμοιο δίχτυ συναισθηματικής νοημοσύνης, και έτσι λέω: μα δεν πετυχαίνουν οι σχέσεις μου. Μα πώς να πετύχουν, μάνα μου, οι σχέσεις σου, αφού επιλέγεις υποσυνείδητα ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου? Μήπως θες απλώς να λες στον εαυτό σου ότι έχεις δοκιμάσει για να κάνεις σχέση και δεν έχεις κάνει σχέση, και να ότι έχεις δοκιμάσει για να κάνεις σχέση, ενώ στην πραγματικότητα, όσο και αν προσπαθείς με αυτή τη σχέση, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτύχει, γιατί δεν θα καλυφθείς. Άμα δεν επικοινωνείς με τον άλλον συναισθηματικά, άμα δεν επικοινωνείς με τον άλλον με την άλλη διανοητικά, άμα δεν μπορείς να επικοινωνήσεις λεκτικά, πώς θα την κάνεις αυτή τη σχέση? Πες την αλήθεια ότι πας απλώς για να κάνεις σεξ και το βαφτίζεις σχέση. Π.χ. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, γιατί όλοι μας, άμα κάτσουμε να αναλύσουμε με αυτούς τους τρόπους τις προηγούμενες μας σχέσεις, μπορούμε να βρούμε πολύ ωραία μαργαριτάρια που έχουμε κάνει, και που κάνανε οι άλλοι, που έχουμε κάνει εμείς. Και επίσης, ένας άλλος τρόπος για να προχωρήσουμε από το κόλλημα που έχουμε φάει μετά από μια χιλόπιτα και μια ερωτική αποτυχία, ερωτική απογοήτευση, είναι να καθίσουμε να βρούμε τα δικά μας τα λάθη. Ναι, κυρίες και κύριοι, τα δικά μας τα λάθη. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε κάνει λάθη από τις επιλογές που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει λάθη από τους τρόπους με τους οποίους διαχειριστήκαμε τις σχέσεις μας. Έχουμε κάνει λάθη στα ψέματα που έχουμε πει στον εαυτό μας, στα ψέματα που έχουμε πει στον άλλον. Έχουμε κάνει λάθη στη μεγάλη ανοχή που έχουμε επιδείξει, που έχουμε δείξει σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Έχουμε κάνει λάθη στη μηδενική ανοχή που έχουμε επιδείξει σε κάποιες συμπεριφορές που τυχόν δεν μας άρεσαν. Και δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι άλλοι και μόνο οι άλλοι για τα προβλήματα που οδήγησαν στο τέλος μιας ερωτικής σχέσης και στην ερωτική απογοήτευση. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση κάτω από ένα βίντεο που είχε ανέβει στα αγγλικά με τίτλο Is it wise to have a relationship with a married person? Αν είναι σοφή ιδέα κάποιος να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος, με ένα πρόσωπο που είναι παντρεμένος, και κάποιοι από τους σχολιαστές στο κανάλι σχολίασαν τη λέξη homewrecker, που σημαίνει αντροχωρίστρα, ή τέλος πάντων ο άνθρωπος ο οποίος χαλάει ένα σπιτικό. Και έγινε εξής συζήτηση: ποιος είναι αυτός που χαλάει το σπιτικό? Ο άντρας που απατάει τη γυναίκα του, η γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη και επιλέγει να είναι με έναν παντρεμένο άντρα, ή η παντρεμένη γυναίκα η οποία δεν δίνει προσοχή στον άντρα της, δεν δίνει αγάπη, κατανόηση και καλοσύνη στον άντρα της, και τρόπον δυνάτων σπρώχνει στο να την απαντήσει? Δεν θα απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί είναι παντελώς θεωρητική και δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Απλώς μου έκανε θετική εντύπωση αυτός ο σχολιασμός, γιατί ακριβώς δείχνει την πολυπλοκότητα που έχουν οι επιλογές μας, και ότι, κυριότερα αυτό, ότι εμείς φταίμε για όσα μας συμβαίνουν. Εγώ έχω επιλέξει εκείνη τη γυναίκα για να κάνω σχέση. Εγώ έχω επιλέξει να παραμείνω σε εκείνη τη σχέση πολύ περισσότερο καιρό μετά από εκείνη η σχέση έδειξε ότι δεν πήγαινε καλά. Ή εγώ σηκώθηκα και έφυγα προτού δώσω αρκετή ευκαιρία σε εκείνη τη σχέση. Φταίω! Θα μου πείτε μόνο εμείς φταίμε? Όχι, φταίνουν και άλλοι. Αλλά τα φτεξίματα των άλλων δεν έχουν κάτι να μας μάθουν. Τα δικά μας φτεξίματα έχουν να μας μάθουν. Μα εντοπίσουμε τα δικά μας τα λάθη, και άμα εντοπίσουμε τις δικές μας αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, μόνο τότε θα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να μην τις ξανακάνουμε. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, άμα ξέρω ποια είναι η βλακεία που έχω κάνει και με έχει οδηγήσει εδώ πέρα, άμα την ξέρω και την έχω εντοπίσει και έχω καταλάβει και γιατί την έχω κάνει, και κάνω και την απαραίτητη ψυχοθεραπεία για να συνέλθω και ανεβάσω και την αυτοεκτίμηση μου και τον αυτοσεβασμό μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν και ευκταίο να μην το ξανακάνω. Λοιπόν, και τελειώνοντας, Θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορεί κανείς να μας εγγυηθεί, να μας υπογράψει συγχωροχάρτη, να μας πει ότι σίγουρα, εάν τώρα δοκιμάσεις, θα πάνε όλα τέλεια. Τώρα που έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, που έχεις αντιμετωπίσει το ψυχικό τραύμα της ερωτικής απογοήτευσης, που έχεις βρει τα δικά σου τα λάθη, που έχεις βρει τα δικά σου μοτίβα, που έχεις αποφασίσει να λειτουργείς στο μέλλον πιο υγιώς προς εσένα και προς μελλοντικούς συντρόφους κλπ. Μην ανησυχείς, την επόμενη φορά που θα φτιάξεις σχέση θα πάνε όλα τέλεια. Δεν μπορεί κανείς να μας το εγγυηθεί αυτό. Κανείς. Μπορώ όμως να σας εγγυηθώ κάτι άλλο και να σας το υπογράψω κιόλας. Ότι αν φοβάστε να δοκιμάσετε ξανά, αν φοβάστε να αντιμετωπίσετε το ψυχολογικό τραύμα που σας έχει απομείνει, αν φοβόμαστε, ας βάλω και τον εαυτό μέσα, αν φοβόμαστε να δοκιμάσουμε ξανά, αν φοβόμαστε να ξεπεράσουμε το ψυχικό τραύμα που μας έχει απομείνει από ερωτική προδοσία ή ερωτική απογοήτευση, σίγουρα δεν θα ζήσουμε. Και δεν θα πληγωθούμε, αλλά και δεν θα ζήσουμε. Και τι θέλουμε? Να ζήσουμε με ρίσκο να πληγωθούμε ή να μείνουμε καθυλωμένοι σε μια κατάσταση μετέωρη, σε μια κατάσταση που ουσιαστικά δεν ζούμε και έχουμε θάψει το ερωτικό μας κομμάτι προκειμένου να μην πληγωθούμε? Τι επιλέγετε, να ζήσετε ή να μείνετε θαμμένοι? Δεν λέω για το ικανό χρονικό διάστημα που θέλει ο κάθε άνθρωπος να ξεπεράσει το τέλος μιας ερωτικής σχέσης, ενός γάμου, που μπορεί να είναι με τουλάχιστον κάποιοι μήνες. Τουλάχιστον κάποιοι μήνες, δηλαδή δεν νοείται να μην περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες μετά από το τέλος μιας σχέσης για να ξεπεράσει κάποιος τη σχέση αυτή, ίσως και 6 μήνες, εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, από τον τίτλο σχέση ήταν αυτή, σε ποια ηλικία βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, πόσο δουλεμένος είναι ψυχοθεραπευτικά. Δεν μιλάω για το αμέσως μόλις τελειώσει μια σχέση, τσουπ, ξεκινάω την επόμενη. Μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που έχουν καθυλωθεί για χρόνια στο σημείο του είμαι πληγωμένη, είμαι πληγωμένος, είμαι στενοχωρημένος, δεν είμαι καλά. Οπότε κλαίγω και κλαίγομαι και δεν προχωρώ παρακάτω και δεν δοκιμάζω. Μην τυχόν και πληγωθώ, κάνοντας σίγουρο ότι δεν θα ζήσω. Η ζωή είναι όμορφη, είναι απρόβλεπτη, κάποιες φορές είναι δύσκολη, αλλά αν αποφεύγουμε τη ζωή, δεν θα αποφύγουμε μόνο τις δυσκολίες, θα αποφύγουμε και τις χαρές και τους ενθουσιασμούς και τα όμορφα πράγματα. Και αξίζει τον κόπο να ζούμε. Εύχομαι σε όσους βρίσκεστε σε τέτοια φάση που είστε άρτη πληγωμένοι, άρτη πληγωμένες, άρτη απογοητευμένοι και είσαστε χορτασμένοι με τη χυλόπιτα που έχετε φάει πρόσφατα, να ξεπεράσετε αυτό το στάδιο επικοδομητικά, ζητήστε βοήθεια από ειδικό. Ψάξτε στο κανάλι, υπάρχουν διάφορα playlist, έχει ένα playlist με τίτλο «Θέλω να χωρίσω», έχει άλλο playlist με τίτλο «Διαζύγιο», έχει άλλο playlist με τίτλο «Προβλήματα στις ερωτικές σχέσεις» κλπ. Δείτε τα βίντεο μας, γιατί έχουμε αρκετά βίντεο που είναι ενισχυτικά και ψυχοεκπαιδευτικά σε σχέση με τα προβλήματα των ερωτικών σχέσεων και το πένθος, και τα βίντεο για το πένθος να δείτε και πώς πενθούμε μια ερωτική σχέση και γενικά πώς πενθούμε. Εύχομαι να το ξεπεράσετε, θα σας πω γρήγορα, να το ξεπεράσετε στους δικούς σας ρυθμούς, δημιουργικά και ωφέλιμα. Και όσους από εσάς είστε σε μια φάση που είστε σε σχέση, να απολαύσετε τη σχέση σας, να τιμήσετε και να εκτιμήσετε τη σχέση σας, να τη δείτε με σοβαρότητα, όσο γίνεται και όσο σας επιτρέπετε φυσικά, γιατί it takes two to tango. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χωρίς σχέση και θέλουν να έχουν σχέση και νιώθουν ότι είναι σε φάση που μπορούν να μπουν μέσα στη διαδικασία του φλερτ και της δημιουργίας μιας σχέσης, εύχομαι αυτή τη φορά να επιλέξετε πιο ψυχοφέλημα, και πιο μελετημένα, να μην είναι εξωτερικά τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα επιλέξετε για να είναι μαζί σας. Δηλαδή επιλέγω κάποιον ο οποίος έχει μια εξωτερική εμφάνιση συγκεκριμένη που μου αρέσει, ή να μην είναι στερεοτυπικά του στυλ παίρνω το μοτίβο μου και πάω. Τολμήστε να ρισκάρετε, να ζήσετε αυθεντικά αυτή τη νέα σχέση που θα κάνετε. Την αγάπη μου σε όλους σας. Φιλιά!